Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε ένας κόσμος. Ο κόσμος αυτός βρισκόταν πάνω σε ένα πλανήτη ο οποίος δεν διέφερε και πολύ από τον δικό μας. Το μέγεθός του, η μάζα του, η μορφολογία του ήταν όλα παρόμοια με της γης. Στο μακρινό παρελθόν πιθανότητα να είχε τεράστιους ωκεανούς. Μπορεί ακόμα και να έχει φιλοξενήσει κάποια μορφή ζωής. Ο κόσμος αυτός δεν υπήρξε σε κάποιον πλανήτη ενός μακρινού γαλαξία. Ήταν στην Αφροδίτη, τον κοντινότερο πλανήτη στη Γη. Σήμερα η Αφροδίτη είναι ο πιο αφιλόξενος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Η θερμοκρασία της είναι τουλάχιστον 400 βαθμοί Κελσίου. Η ατμοσφαιρική πίεσή της είναι περίπου 90 φορές η ατμοσφαιρική πίεση της Γης. Άμα υπάρχει κόλαση, τότε σίγουρα θα μοιάζει με την επιφάνεια της Αφροδίτης. Μπορεί να σκέφτεστε ότι αυτό συμβαίνει επειδή η Αφροδίτη είναι πιο κοντά στον ήλιο από τη Γη. Δεν είναι αυτός ο λόγος όμως. Ο ένοχος είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για την ακρίβεια, ένα ανεξέλεγκτο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τι είναι όμως τέλος πάντων το φαινόμενο του θερμοκηπίου και γιατί έχει αυτή την περίεργη ονομασία? Σκεφτείτε ένα θερμοκήπιο. Τα τυχώματα ενός θερμοκηπίου είναι συνήθως από γυαλί ή πλαστικό. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται λόγω της ιδιότητάς τους να επιτρέπουν στην ορατή και στην υψηλή συχνότητα σε περίθρια ακτινοβολία να εισχωρήσει. Κάποιο κομμάτι των ακτινοβολιών αντανακλάται από το έδαφος και τα φυτά, ενώ κάποιο κομμάτι απορροφάται, με αποτέλεσμα αυτά να θερμαίνονται. Κάπου εδώ το πράγμα αποκτά ενδιαφέρον. Σε ένα από τα προηγούμενα βίντεο που μιλούσαμε για την ακτινοβολία, αναφέραμε τη θερμική ακτινοβολία, αλλά δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες. Θερμική ακτινοβολία είναι η ιδιότητα ενός σώματος που βρίσκεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από το απόλυτο μηδέν να εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Το εύρος και η συχνότητα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία του σώματος. Οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά, ακόμα και τα έπιπλα εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία. Έτσι λοιπόν, καθώς το εσωτερικό του θερμοκηπίου θερμαίνεται, εκπέμπει χαμηλή συχνότητα υπέρυθρη ακτινοβολία. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτή? Πολύ απλά, σε αντίθεση με την ορατή και την υψηλή συχνότητα υπέρυθρη ακτινοβολία, η χαμηλή συχνότητα υπέρυθρη δεν μπορεί να διαπεράσει τα τυχώματα του θερμοκηπίου. Κάποιο κομμάτι της θα απορροφηθεί από τα τυχώματα, κάποιο κομμάτι της θα ανακλαστεί. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι η ακτινοβολία δεν μπορεί να διαφύγει και έτσι το εσωτερικό του θερμοκηπίου θερμαίνεται περαιτέρω. Η διαδικασία αυτή, μαζί με τον εγκλωβισμό του ζεστού αέρα μέσα στο θερμοκήπιο, δημιουργεί ιδανικές θερμοκρασίες για καλλιέργεια λαχανικών και λουλουδιών εκτός αποχής. Η ίδια διαδικασία συμβαίνει όταν αφήνετε το αυτοκίνητό σας κάτω από τον ήλιο, γι' αυτό και ο αέρας μέσα σε αυτό είναι πολύ πιο ζεστός από ό,τι έξω. Τι σχέση όμως μπορεί να έχει ένα θερμοκήπιο με τη Γη? Όπως είναι γνωστό, η Γη περιβάλλεται από την ατμόσφαιρά της. Η ακτινοβολία που δέχεται από τον ήλιο σε διάστημα ενός χρόνου κατά 51% απορροφάται από το έδαφος. Από το υπόλοιπο 49%, το 30% επιστρέφει στο διάστημα μέσω ανακλάσεως από την επιφάνειά της, τα νέφη και τα σωματίδια της ατμόσφαιρας. Το 19% απορροφάται από τα ατμοσφαιρικά αέρια, σωματίδια και νέφη. Το έδαφος λοιπόν, καθώς θερμαίνεται, εκπέμπει χαμηλή συχνότητα υπέρυθρη ακτινοβολία. Ένα μέρος αυτής της ακτινοβολίας διαφεύγει στο διάστημα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της απορροφάται από τα λεγόμενα αέρια θερμοκηπίου της ατμόσφαιρας. Τα αέρια θερμοκηπίου θερμαίνονται και, όπως θα έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία κατά το μεγαλύτερο ποσοστό οδηγείται στο έδαφος. Το έδαφος θερμαίνεται περαιτέρω και το φαινόμενο συνεχίζεται εις τους αιώνας των αιώνων. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα αέρια του θερμοκηπίου? Τα κυριότερα εξ αυτών είναι η υδρατμή, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και το όζον. Εάν θέλαμε να κατατάξουμε τους παράγοντες που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου σε ποσοστιαία συνεισφορά, το αποτέλεσμα θα ήταν κάπως έτσι. 50% από τους υδρατμούς, 25% από τα νέφη, 19% από το διοξείδιο του άνθρακα και 7% από τα υπόλοιπα αέρια. Τα νούμερα αυτά όμως δεν είναι ούτε καθοριστικά ούτε πάντοτε αντιπροσωπευτικά. Ας ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι. Τα περισσότερα αέρια θερμοκηπίου, εκτός από ανθρωπογενή, έχουν και φυσική προέλευση. Με ή χωρίς τη βοήθεια του ανθρώπου, το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα υπήρχε. Για την ακρίβεια, χωρίς αυτό, η ζωή στη Γη δεν θα ήταν όπως την ξέρουμε, καθώς η μέση θερμοκρασία της θα ήταν μείον 18 βαθμοί Κελσίου, σε αντίθεση με την τωρινή που είναι 14 βαθμοί Κελσίου. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου από μόνο του όχι μόνο δεν είναι πρόβλημα, αλλά είναι και απαραίτητο για την επιβίωσή μας. Πρόβλημα θα υπήρχε αν οι άνθρωποι, με κάποιο τρόπο, το ενίσχυαν σε σημείο που να αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή στη Γη. Είμαι ο Στέφανος και ακούσατε την Καθημερινή Φυσική. Αν δεν θέλετε να χάνετε κανένα βίντεο της Καθημερινής Φυσικής, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και like στο Facebook.